Από την αρχή του χρόνου, πολλούς αιώνες πριν, ο κόσμος μας ήταν γεμάτος μυστηριώδης πλάσματα και δεινόσαυρους. Αλλά όταν ξέσπασαν οι νεκροί τους των ηφαιστείων, ο κόσμος αυτός ήταν έτοιμος να χαθεί. Φήμες λέγανε ότι ένα θρυλικό πλάσμα θα βάλει ένα τέλος σε όλη αυτή την τραγωδία. Ποιος άραγε θρυλικός ήρωας θα βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό? Ο κόσμος των δεινοσαύρων. Μαγκή? Μάλιστα, αφέντη. Δουλειά έχει αυτό το μωρό τυραννόσαυρο στα αυγά σου? Το βρήκα στο δάσος. Σκέφτομαι να το μεγαλώσω. Δεν είναι όμορφο? Πώς? Μα δεν μπορείς να το κρατήσεις. Είμαστε βραχιόσαυροι εμείς. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους τυραννόσαυρους. Έχεις ιδέα τι θα γίνει όταν μεγαλώσει? Μα δεν είναι επικίνδυνος. Εντάξει, μπορείς να το κρατήσεις, αλλά θέλω να είσαι προσεκτική μαζί του και να τον προσέχεις πάρα πολύ, ok? Μάλιστα. Μου φαίνεται θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο. Κέρδισα, ναι! Σίγουρα θα έκλειψες. Πόρε, φίλε. Φιούφ, ποιος βγήκε πρώτος τελικά? Τι σε νοιάζεσαι να ρε, σε ρώτησε κανείς? Hey, για πρόσεχε τα λόγια σου. Ελάτε αγόρια, σταματήστε να τσακώνεστε. Συγγνώμη, μητέρα. Ελάτε, πρέπει να προχωρήσουμε. Ελάτε, παιδιά, πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν, Μαγγελή, θα μείνουμε εδώ τη νύχτα. Πιστεύω πως είναι ασφαλές μέρος για απόψε, αλλά θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν. Ρα! Όχι, δεν ήταν καλό. Ρα! Άλλη μια φορά θα τα καταφέρω. Ρα! Ου!
Επιτέλους μου βγήκε! Δεν το πιστεύω! Ρεξ, μα τι κάνεις βραδιάδικα! Σου έχεις στρίψει εντελώς! Μας ξύπνησες όλους! Μα δεν το ήξερα! Ρεξ, μα τι κάνεις! Συγγνώμη, μητέρα. Σου είπα να τον προσέχεις, Μάγκη, αλλά εσύ δεν με ακούς. Ναι, αλλά και εσύ είσαι πολύ αυταρχικός μαζί του. Δεν έπρεπε να σ' αφήσω να τον υιοθετήσεις. Αυτός δεν έχει καμία σχέση με μας. Εμείς είμαστε βραχιόσαυροι. Όχι. Στάσου, Ρεξ, περίμενε. Πού νομίζεις ότι πας? Ραγκ, εσύ. Τι στο διαθέλεις από εμάς πάλι? Α, τίποτα, απλά η αγέρι μου αναζητά τροφή και σκέφτηκα ότι η δική σου είναι η καταλληλότερη για εμάς. Μπα, μου φαίνεται ότι επέλεξες λάθος, κοπάδι. Δεν μπορείς να βρεις άλλο. Όχι, το δικό σου μου κάνει. Αλλά πρώτα θα ξεφορτωθώ εσένα. Νόμιζες ότι θα με σταματούσες, ε? Δεν νομίζω. 4G, 5G, επίθεση. Με πολύ καρμασίμερα. Προτιμώ να πάρεις εμένα παρά το κοπάδι. Ναι, θα το ευχαριστηθούμε πολύ. Άσε την οικογένειά μου ήσυχη. Φύγετε να σωθείτε. Αφέντη, όχι αφέντη. Φύγετε τώρα, είπα. Δεν θα πάτε πουθενά. Όχι, το ηφαίστειο είναι ξανά ενεργό. Αφέντη, όχι! Καημένε Λαμπ, εγώ φταίω γι' αυτό. Ναι. Δεν το πιστεύεις κι εσύ αυτό? Πόπο, άκουσες πόσο δυνατά ήταν τα ηφαίστεια? Πολύ δυνατά. Επίσης μου είπε ο Τεροδάχτυλος ότι αν συνεχιστεί αυτό, τα ηφαίστεια θα εκρεγούν τελείως. Δεν το πιστεύεις κι εσύ αυτό? Συγγνώμη για την ενόχληση, μα... Α, τρέχα! Σας παρακαλώ, κύριε Τυρανόσαυρε, μη μας φάτε. Είμαστε πολύ νέοι για να πεθάνουμε. Ναι! Ηρεμήστε! Δεν πρόκειται να σας φάω. Αλλά τι ακριβώς θέλεις από εμάς? Απλά θέλω να μάθω τι θα συμβεί με τις εκρήξεις των ηφαιστείων. Μα πώς το γνωρίζετε εσείς? Δεν το ξέρουμε εμείς. Μας το είπε ο Μάντης ο Τεροδάκτυλος. Ξέρει τα πάντα. Και πού είναι τώρα? Εδώ είμαι. Ο Χριστός και Απόστολος. Πώς εμφανίζεσαι έτσι? Έτσι είμαι εγώ. Ήξερα ότι ψάχνεις το σοφό Τεροδάκτυλο. Έχω την απάντηση σε κάθε σου ερώτηση. Οκ. Καταρχήν, πώς σε λένε, αγορίνα? Ονομάζομαι Ρεξ και θα ήθελα να μάθω τι θα συμβεί με τις εκρήξεις. Φήμες λένε ότι ο κόσμος μας θα καταστραφεί από τις εκρήξεις των ηφαιστείων αν κάποιος ήρωας δεν βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό. Κανείς όμως δεν ξέρει ακόμα ποιος είναι. Μα ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Κάποιος που να ενδιαφέρεται. Μου φαίνεται όμως ότι το σύμπαν επέλεξε εσένα. Γιατί εσύ ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τον κόσμο σου. Μα γιατί να επιλέξει εμένα?
Δεν έχω ιδέα πώς να το κάνω. Μα πώς θα ξέρεις αν δεν προσπαθήσεις? Ναι, γιατί δεν προσπαθείς? Εντάξει, θα προσπαθήσω. Ωραία, έτσι σε θέλω. Και δεν θα το βάλω κάτω. Έτσι, μπράβο, ναι. Αλλά πρώτα πρέπει να ειδοποιήσω την οικογένειά μου, για να το ξέρει. Ωραία, έγινε. Εγώ την κάνω. Bye! Bye! Hey, παιδιά, θα ήθελα να σας γνωρίσω την Τζίακ και τον Τρέκ. Γεια σας, φυτοφάγα. Πώς, εμάς είπε φυτοφάγα? Εσένα είπε. Μόλις άκουσα από έναν μάντι φίλο τους ότι εγώ είμαι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει τις εκρήξεις των ηφαιστείων. Εμένα επέλεξαν. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Μα είναι πολύ επικίνδυνα. Πώς θα τα καταφέρετε? Μα είμαι ο μόνος που μπορεί. Εγώ φταίω για το θάνατο του αφέντη μας και θα επανορθώσω. Δεν θα αφήσω τον κόσμο μας να καταστραφεί. Εντάξει, θα πάμε στο ηφαίστειο. Πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί θα έχουμε μακρύ ταξίδι. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί είναι επικίνδυνοι. Ωραία, ετοιμαστείτε γιατί θα έχουμε μακρύ ταξίδι. Εμπρός, πάμε λοιπόν. Έτσι, ο Ρεξ και η οικογένειά του ταξίδεψαν ως τα ηφαίστεια για να μπορέσει ο Ρεξ να βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό. Διανύσανε πολλά χιλιόμετρα, ώσπου στο τέλος φτάσανε. Ω, επιτέλους φτάσαμε. Πω μια κούραση. Κουράστηκα. Κι εγώ. Μητέρα, θα ήθελα να σε αποχαιρετήσω. Θα τα καταφέρεις, Ρεξ. Πιστεύω σε σένα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα. Πρέπει ο Ρεξ να σώσει τον κόσμο. Γεια σας. Bye. Τα λέμε, παιδιά. Τα λέμε. Γεια σας. Ο Τεροδάχτυλος μας είπε ότι δίπλα από το ηφαίστειο υπάρχει ένα βουνό με έναν τεράστιο βράχο. Αν καταφέρεις και σπρώξεις αυτόν τον βράχο, θα πέσεις πάνω στο ηφαίστειο και θα σταματήσει αυτή την έκρηξη. Είναι η μόνη λύση. Οκ. Οχ, όχι πάλι. Τρέξτε! Οχ, όχι, αδιέξοδος. Παιδιά, θα πάω μόνος μου. Φύγετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Όχι, Ρεξ, πρέπει να έρθουμε μαζί σου. Λυπάμαι, παιδιά. Ρεξ, όχι! Οχ, κρυφτείτε, θα μας έρθει ο ουρανός στο κεφάλι. Ω, μα πώς σε βρήκαμε σένα, λες και ήρθε το COVID-19. Εννοείται! Ραγκ, εσύ πάλι! Και πού το έβαλες, πράσινούλη? Πρέπει να σταματήσω αυτή την έκρηξη! Θα περάσεις από εμάς πρώτα! Ναι! Ούτε ο αφέντης σας δεν τα κατάφερε να με νικήσει! Είστε πολύ αδύναμοι! Όχι. Αδύναμος είσαι εσύ. Ώστε δεν τα παρατάς, ε.
Πιουφ! Παιδιά! Λέει, τα κατάφερες! Ναι, μην μας ξαναφήσεις μόνους. Τα κατάφερα! Δεν το πιστεύω. Το ξέρω που θα τα κατάφερνες. Λοιπόν, ας γυρίσουμε πίσω τώρα. Βασικά, λέω να μείνω εδώ. Ε? Ο κόσμος με χρειάζεται και είναι καθήκον μου να σας προστατεύω όλους. Τζίακ, Τρέκ, μου φαίνεται ότι εσείς πρέπει να αναλάβετε την Αγγέλη τώρα. Βασίζομαι πάνω σας. Μάλιστα, Ρέξ. Δεν θα σε απογοητεύσουμε. Με έκανες περήφανη. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Σε ευχαριστώ, μητέρα. Θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα μόνος του ο Ρέξ. Μου φαίνεται ότι θα τα πάει πολύ καλά τώρα. Hey, τα κατάφερες, αγορίνα! Μπράβο σου! Hey, σε ευχαριστώ! Και επιτέλους, ο Ρέξ κατάφερε να σώσει τον κόσμο του και ήτανε περήφανος για τον εαυτό του, γιατί προσπάθησε και δεν το έβαλε κάτω. Αυτός ο ανόητος ο Ρέξ. Έτσι και τον έπιανα στα χέρια μου, θα τον είχα σαπίσει στο ξύλο. Δεν θα πας πουθενά. Χω 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 χω. Ααα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